Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Γεύση Βασιλική και βλέπετε το Περί Διατροφής. Φτάσαμε λοιπόν πάλι στο καλοκαίρι, η θερμοκρασία έχει ανέβει και το μόνο που σκεφτόμαστε είναι η παραλία και πού θα κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Στο μυαλό των περισσότερων, η παραλία είναι συνυφασμένη με κουίζ και σταυρόλεξα για να περνάει ευχάριστα η ώρα μας. Ας λύσουμε λοιπόν και μαζί ένα κουίζ για να αυξήσουμε τη διατροφική μας νοημοσύνη. Ξεκινώντας λοιπόν το διατροφικό μας quiz, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα συζητήσουμε? Όταν θέλω να αδυνατήσω, μπορώ να τρώω ό,τι θέλω. Μύθος ή αλήθεια? Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Για να χάσουμε κιλά, αυτό που ουσιαστικά πρέπει να καταφέρουμε είναι να έχουμε αρνητικό ισοζύγιο θερμίδων ή απλά να τρώμε λιγότερες θερμίδες από αυτές που χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να περιλαμβάνετε στη διατροφή σας ό,τι τρόφιμα θέλετε και να χάνετε κιλά. Απλά αυτό που είναι βασικό να θυμάστε είναι ότι πέρα από τις θερμίδες που πρέπει να έχει, πρέπει να έχει και πληθώρα θρεπτικών συστατικών, έτσι ώστε η διατροφή σας πρέπει να αποτελείται από τρόφιμα υψηλής διατροφικής αξίας. Στη συνέχεια, η δεύτερη ερώτηση που αναρωτιόμαστε συχνά είναι αν η μαύρη σοκολάτα έχει λίγες θερμίδες και μπορώ να τρώω όσο θέλω. Αυτό είναι ένας μύθος δυστυχώς. Ένα από τα πιο κλασικά λάθη στην νοοτροπία του κόσμου. Η μαύρη σοκολάτα έχει ακριβώς όσες θερμίδες έχει και η σοκολάτα γάλακτος. Η διαφορά έγκυται στην περιεκτικότητα των κορεσμένων ή κακών λιπαρών, όπου η σοκολάτα γάλακτος είναι πιο πλούσια και έρχεται έτσι σε δεύτερη θέση από τη μαύρη ή σοκολάτα υγείας. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε την ποσότητα που καταναλώνετε, είτε αυτή είναι σε μαύρη σοκολάτα, είτε σε γάλακτος, είτε σε λευκή. Στη συνέχεια, η τρίτη ερώτηση που ακούμε συχνά είναι αν το λεμόνι καίει το λίπος. Δυστυχώς, ένας πολύ μεγάλος μύθος πάλι. Δεν υπάρχει καμία έγκυρη επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι το λεμόνι ή οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο είναι λιποδιαλυτικό. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν λιποδιαλυτικά τρόφιμα. Οι αντιλήψεις αυτές αποτελούν μόδα που ενισχύεται κατά διαστήματα και προωθούν είτε το ένα είτε το άλλο εμπορικό προϊόν. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι αποτελέσματα μιας αθέμητης εμπορικής διαφήμισης προϊόντων που υπόσχονται την εύκολη απώλεια βάρους. Σκεφτείτε το λίγο. Αν στην πραγματικότητα υπήρχαν λιποδιαλυτικά τρόφιμα, θα υπήρχαν παχύσαρκοι άνθρωποι? Και συνεχίζοντας, πάμε στην τέταρτη ερώτησή μας. Το ελαιόλαδο έχει λίγες θερμίδες και μπορώ να τρώω όσο θέλω. Ακόμη ένας μύθος. Αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που μπορούμε να κάνουμε στη διατροφή μας. Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα από τα πιο θρεπτικά τρόφιμα που έχουμε. Ωστόσο, οι θερμίδες που περιέχει είναι ίδιες με όλα τα υπόλοιπα λίπη, είτε είναι φυτικά όπως το σπορέλαιο και τη μαργαρίνη, είτε είναι ζωικά σαν το βούτυρο. Έτσι λοιπόν, για να εξασφαλίσουμε τα ωφέλη του πλούσιου ελαιολάδου, πρέπει να το καταναλώσουμε σε 2 κουταλιές σούπας ημερησίως και όχι σε μεγαλύτερη ποσότητα. Έτσι λοιπόν, μάθαμε 4 σημαντικές αρχές διατροφής για να εφαρμόσουμε στη διατροφή μας και να τρεφόμαστε πιο σωστά. Να μην ξεχνάτε να βλέπετε την εκπομπή μας και στο YouTube με κωδικό West Channel 1, αλλά να είστε και κοντά μας την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα!